Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω ένα από τα μεγαλύτερα trends αυτής της σεζόν που είναι το cherry makeup. Είναι ένα makeup πάρα πολύ φρέσκο, δροσερό και θα σας το κάνω πάρα μα πάρα πολύ εύκολο. Η βάση μου όπως βλέπετε είναι έτοιμη και πάμε τώρα να βάλουμε ένα primer ματιών για να γράψουν τα χρώματα και σκιά πολύ πιο έντονα και να έχουν μεγάλη διάρκεια. Και στην ουσία αποχρωματίζει και το κινητό μου βλέφαρο. Τέλεια! Και προχωράω με το απόλυτο προϊόν που θα κάνω με αυτό όλο μου το μακιγιάζ. Και είναι το καινούριο προϊόν της Monrev, το Blush Bar, που είναι ρουζ σε μορφή stick. Και αυτό το προϊόν θα το βάλω και στα μάτια και για ρουζ, αλλά και για lipstick. Δείτε εδώ τι ωραία cherry απόχρωση έχει. Θα τη βάλω με το χέρι μου. Μπορείτε όμως και με πινελάκι. Χρησιμοποιήσω βασικά και τα δύο. Primer που κάτω έρχεται και στέκεται πάρα πολύ σταθερό. Δείτε πόσο γρήγορα. Παιδιά, είναι φανταστικό προϊόν. Βασικά, να ξέρετε ότι δεν μεταφέρεται, το βάζει εκεί μένει. Είναι μη λιπαρό προϊόν και έτσι έχει ένα υπέροχο διάφανο αποτέλεσμα. Πάρω και το πινελάκι μου και αν χρειαστεί θα δώσω βάθος και θα το στρώσω λίγο παραπάνω, αν και με το χέρι μου έχει βγει πάρα πολύ ωραία. Βασικά, είναι ένα προϊόν το οποίο το έχετε στη τσάντα σας και το έχετε μαζί σας παντού. Ακόμα μπορεί να κάνετε και το συγκεκριμένο make-up στο αυτοκίνητο. Να κάνετε λίγο δεξιά, να σας πιάσει κανένα φανάρι, έτσι, για ένα πολύ γρήγορο μακιγιάζ. Αυτό που θα κάνω συνέχεια είναι να βάλω ρίζα-ρίζα ένα καφέ μολύβι, το οποίο θα το δουλέψω και με ένα πινελάκι, οπότε αν δεν σας βγει και σωστή η γραμμή, μην αγχωθείτε. Γιατί περνώντας το με το πινελάκι σβήνουν και ισιώνουν τα πάντα. Βάζω λίγο προς το τέλος. Τι ωραία. Υπέροχα και πάμε τώρα να τονίσουμε τα μάτια μας με τη μάσκαρα, την οποία θα βάλω μόνο στις πάνω βλεφαρίδες. Πάμε να βάλουμε και από την άλλη πλευρά. Αφού τελειώσαμε τα μάτια μας, συνεχίζω με τα ζυγωματικά μου. Δίνει έτσι ένα πάρα πολύ υγιές αποτέλεσμα, το οποίο όπως σας είπα είναι πολύ σταθερό και το αισθάνομαι και αρκετά ενυδατικό. Μπορείτε να το βάλετε με το χέρι, αλλά και με ένα πινελάκι. Θα χρησιμοποιήσω και το πινελάκι μου. Και τι ωραία που απλώνεται. Τι ωραίο που είναι, τι ωραίο και δροσερό. Το κάνω έτσι και λίγο από το πρόσωπο, μια ιδέα έτσι για να ζεστάνει, να μην έχουμε μόνο έτσι δύο δροσερά ζυγωματικά. Γενικά να πάρει το δέρμα μας μια φρέσκα. Και θα ολοκληρώσω αυτό το υπέροχο cherry makeup με juicy heel. Θα βάλω ένα έτσι πιο σκούρο περίγραμμα από την απόχρωση του blush bar που θα χρησιμοποιήσω. Η απόχρωση που χρησιμοποιώ εγώ σήμερα είναι 06. Να ξέρετε ότι μπορείτε να το βρείτε σε 6 υπέροχες διαφορετικές φυσικές αποχρώσεις. Εγώ το βάζω με το δάχτυλο να μην είναι τόσο έντονο το αποτέλεσμα. Εσείς όμως, επειδή το συγκεκριμένο προϊόν χτίζεται, μπορείτε να το κάνετε όσο έντονο θέλετε. Αυτό ήταν για σήμερα. Φιλάκια πολλά, μέχρι την επόμενη φορά.